Καλημέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στην Prime News Radio και θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από Ελλάδα και Κύπρο σήμερα ημέρα Παρασκευή 7 Οκτωβρίου του 2022 στο μικρόφωνο Νικόλαος Κυρόπουλος. Και ξεκινάμε με τη Δημοκρατία. Νέος πρέσβης της Τουρκίας, ο ημνητής της γαλάζιας πατρίδας, Τσαγατάι. Γεράκι της Άγκυρας δίπλα στο Μαξίμου. Επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη της Δημοκρατίας για την εισβολή του Γιούνους αλώνιζε επί 7,5 ώρες. Αστείες δικαιολογίες από Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονόμου. Δεν αντιδράσαμε επειδή δεν πραγματοποίησε έρευνες. Ολοκληρωμένη τροπολογία για Πασόκ για δάνεια με ελβετικό φράγκο. Οι νέοι Μητροπολίτες Γόρτινος και Αιτωλίας. Κόλαφος βούλεμα για την Πισπυρίγκου. Ήθελε να γίνει διάσημη μέσω των εγκλημάτων της. Θύελα για τα leasing. Πανάκριβα λεωφορεία. Έπεψε να δικαιολογηθεί ο Καραμαλής. Νέα στοιχεία τον διαψεύδουν. Απίστευτες business. Όλης της οικογένειας von der Leyen. Και τρελά λεφτά δίνει η κυβέρνηση σε εταιρεία που διευθύνει ο άντρας της Ούρσουλας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις. Θα λάβει ποσό 32 εκατομμυρίων ευρώ. Καλεντερίδης. Η παγίδα που περιμένει τον Ερντογάν. Και τέλος, σοκαριστική ανακοίνωση, 20.000 Έλληνες γιατροί έφυγαν στο εξωτερικό. Εστία, δουλεμπόριο αίματος από την τουρκική ακτοφυλακή σε Λέσβο και Κήθυρα. Εγκληματίες, πετούν με 11 μποφόρ, μετανάστες στη θάλασσα. Οι ντούπιοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο φως της ημέρας. Ούτε ιερό, ούτε όσιο. 18 νεκροί και 15 αγνοούμενοι ως το βράδυ. Επαναστατούν για τα εξαπτέρυγα και Λίβιος Πρωθυπουργός. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αντιδράσεις. Η εισβολή μεταναστών αλλοιώνει την Κύπρο. Το βαρύ πυροβολικό της Άγκυρας στην Αθήνα. Κήρυξ της γαλάζιας πατρίδας, ο νέος Τούρκος πρέσβης. Σκρέκας, δεν θα υπάρξει δελτίο στο ρεύμα για τα νοικοκυριά. Ελεύθερος τύπος. Αποστομωτική απάντηση Μητσοτάκη στην πρόκληση Ερντογάν. Θερμό επεισόδιο στην Πράγα. Εκτός ορίων ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση. Σταμάτα να αμφισβητείς την κυριαρχία των νησιών και την ακραία ρητορική. Επιδότηση για αγορά χωραφιών. Νέο κοινοτικό πρόγραμμα για αγρότες. Για απόκτηση όμορων αγροτεμαχίων. Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, μπόνους σε νέους γεωργούς, μπλαφών σε στρέμματα, μπλόκο σε μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών. Ποιοι θα πάρουν επίδομα ακρίβειας 250 ευρώ το Δεκέμβριο. Αποκλειστικό. Έλεγχη ΟΑΕΔ. Πρόστιμο σε ανέργους μαϊμού που εργάζονται. Για νοικοκυριά από τον Ιανουάριο. Φωτοβολταϊκά και ηλιακοί θερμοσύφωνες με τον νέο εξοικονομό. Για ποιες θεραπείες. Περίθαλψη κατοίκων για καρκινοπαθείς και νευρολογικά. Τραγωδία στο Αιγαίο με σκηνοθέτη την Τουρκία. Δύο ναυάγια μεταναστών σε Κύθερα και Λέσβο. 18 νεκροί, 15 αγνοούμενοι, 105 διέσωσε το λιμενικό. Στο Εδόλιο με βαρύ κατηγορητήριο επί Σπυρίγκου. Και πάμε στο Ματιαλιό. Το πρώτο αίμα στους υγειονομικούς με αναστολή. Κρεμάστηκε η 36χρονη Χρυσάνθη, την έπνιξαν τα χρέη για το οδοντιατρίο που δεν άνοιξε ποτέ. Σημεία και τέρατα για τη διαφθορά στην Εκκλησία. Ο νεκρός Μητροπολίτης Γλυφάδος μιλάει από τον τάφο. Χιλιάδες ώρες συνομιλιών σε CD εφιάλτη για τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Βουβός τα παίρνει. Η σερνικοθήλικη Αγγελικούλα, οι κουδουνίστρες, οι ξεφωνημένες και το θείο βρέφος. 1.500.000 ευρώ από το λείψανο της Αγίας Βαρβάρας. Ένα εγώ και 500 ο Ιερώνυμος. Δωροδοκίες, εκβιασμοί, κτηνοβασίες, παρατράπεζες μαύρου χρήματος. Νέος πανευρωπαϊκός ενεργειακός τρόμος. ΟΠΕΚ. Μείωση παραγωγής πετρελαίου κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια σημαίνει θανάσιμη ακρίβεια. Πουν τη θέρμανση στα νοσοκομεία, μετά στα σχολεία και ύστερα στα σπίτια μας. Εσπρέσο. Βούλευμα φωτιά στέλνει την 33χρονη στο σκαμνί για τη δολοφονία της Τζορτζίνας. Ρούλα. Κίνδυνος θάνατος. Ύποπτη τέλεσης όμοιων αξιόπινων πράξεων ακόμα και κατά των δικών της προσώπων. Λουκέτο στο καφέ μπαρ του πορνοστάθη στην Αλόνισο. Ο Θεός έστειλε τον Μπισμπίκη στη Βανδύ, καψούρα στο φουλ. Εξαφανίστηκε ο θησαυρός επιχειρηματία. Περίεργη διάρρηξη σε θηρίδα. Τι λέει στην Εσπρέσο ο δικηγόρος. Σε πληστηριασμό και το εξοχικό του ηθοποιού στην Κόρινθο. Σφυρί νούμερο 3 για Φιλιππίδη. Και πάμε στα νέα. Συνταξιούχοι. Όλες οι κατηγορίες των δικαιούχων του πακέτου 1,2 δις, ωφελημένοι οι 9 στους 10. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Παράδειγμα 1. Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 15.000 ευρώ, 8.000 ευρώ από συντάξεις και 7.000 από ενίκια, συνολικό ετήσιο όφελος 66 ευρώ, λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Παράδειγμα 2. Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 22.000 ευρώ από δύο πηγές, 17.000 ευρώ από συντάξεις και 5.000 από ενίκια, συνολικό ετήσιο όφελος 276 ευρώ. Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη σε Ερντογάν, έκρηξη στην Πράγα.
πάψε να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών, τον προειδοποίησε στο δείπνο της Συνόδου. Προηγουμένως, ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση. Οι τουρκικές ιαχές στην τουρκική συνέντευξη τύπου, αργά χθες το βράδυ, αλλά και το ανοιχτό παράθυρο διαλόγου. Μακρόν προς Ερντογάν, να σέβεσαι το διεθνές δίκαιο. Και δύο ιστορίες φρίκης. Στο Αιγαίο, πνιγμένοι αγωνοούμενοι, κατατρεγμένοι. Γυναίκες και παιδιά, τα περισσότερα θύματα σε Λέσβο και Κύθυρα. Στην Ταϊλάνδη, μαχαίρωσε δίχρονα σε παιδικό σταθμό. Απότακτος αστυνομικός και τοξικομανής σκότωσε και το παιδί του. Έως 275 ευρώ το μήνα, ψωμί, γάλα, καφές και άλλα 47 φθηνά προϊόντα. Πολιτικό παρασκήνιο, ο νέος Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα. Ο Ανδρουλάκης, η Πέγκα και ο ΣΥΡΙΖΑ. 70 ετών. Τα μοναχικά γενέθλια του Πούτιν. Ένι Ένδρο, Νόμπελ Λογοτεχνίας, ένα βραβείο για την τέχνη της αυτοβιογραφίας. Και δικαστικό συμβούλιο, θρασίτατη και επικίνδυνη ύπη πυρίγκου. Παραπέμφθηκε σε δίκη για ανθρωποκτονία. Η καθημερινή, 788 εκατομμύρια ευρώ από ξένους για αγορά κινήτων, το πρώτο εξάμηνο του έτους. Απάντηση Μητσοτάκη στο σόου Ερντογάν, σταμάτησε να αμφισβητεί στην κυριαρχία των νησιών. Σχολή κοντά στο σπίτι και γρήγορος διορισμός, οι επιλογές των φετινών υποψηφίων. Η Αυγή. Να μην συνηθίσουμε τη φρίκη. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 15 αγνοούμενοι πρόσφυγες ή μετανάστες, οι περισσότερες γυναίκες με δύο ναυάγια σε Λέσβο και Κύθυρα. Η Τουρκία εργαλοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες, η Ελλάδα γίνεται αποθήκη ψυχών και η Ευρώπη φρούριο αρνείται τις ευθύνες της. Αναγκαίο ένα δίκαιο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Αλέξης Τσίπρας. Η Ευρώπη, που ορθώς αποδέχθηκε πάνω από 5 εκατομμύρια Ουκρανούς, δεν μπορεί να παρακολουθεί να πεθαίνουν άνθρωποι στο Αιγαίο. Ανδρουλάκης στην Πέγκα. Ζητήστε να δείτε αυτός που έκρυψε ο Μητσοτάκης. Τσίπρας στους ευρωσοσιαλιστές. Απόλυτη αναγκαιότητα το κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο. Και τέλος, φρένο του ΣΤΕ στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ακόμα ψάχνουν τα υπερκέρδη των εταιριών. Παραδέχεται τα υπερέσοδα και στη Λιανική ως Κρέκας. Και τέλος, προσβολή στην ιστορία και τη δημοκρατία, οι αγώνες των απογόνων του Χρυσοχώου. Η εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών. Στα μαύρα κατάστοιχα του Μητσοτάκη. Η πλειονότητα υπουργών και βουλευτών υποστενεί παρακολούθηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ανάγει τη συγκάλυψη του σκανδάλου σε βασικό κριτήριο αξιολόγησης των στελεχών του. Τουλάχιστον 33 νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι σε δύο ναυάγια. Η ελπίδα πνίγει και στο Αιγαίο. Σε Κύθρα και Λέσβο επιπλέουν οι αποδείξεις ενός διεθνούς εγκλήματος. Σοκαριστικές μαρτυρίες κατοίκων που έσπευσαν να βοηθήσουν. Σύνοδο κορυφής. Πολλά χαμόγελα, αποτέλεσμα 0. Κυρώσεις κατά της Τουρκίας ζήτησε ο Τσίπρας. Ενέργεια. Στο κυβερνητικό μαγειρίο ξανά τα υπερκέρδη των εταιριών. Νέο ασφαλιστικό. Από τα 62 χρόνια οι πρόορες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. ΣΦΕΑ 1967-1974. Ακόμα μία μάχη κατά αναθεωρητών της ιστορίας. Συμβούλιο Επικρατείας. Θεματοφύλακας του νερού. Νέα σημαντική. Απόφαση ακυρώνει την ΣΔΙΤ στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Πισπυρίγκου, το βούλευμα για τα αδικοχαμένη Τζορτζίνα. Ριζοσπάστης, πολλοί νεκρά ναυάγια σε πρόσφυγες και μετανάστες σε Κύθυρα και Λέσβο. Εγκληματική η πολιτική του εγκλωβισμού και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό. Με μεσάζοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις προκλήσεις και προσκλήσεις η Τουρκία. Ελεύθερη ώρα. Σε πεδίο μάχης με τους Τούρκους και ο εσωτερικός εχθρός. Δόγμα νίκης με 6-1 πολέμους. Μονόδρομος η μετατροπή του κράτους σε έθνος ξανά. Παρέμβαση Εμφιετζόγλου για τα 12 ναυτικά μίλια. Επιτέλους θα δικαστώ στο Σκαμνί ο πρωτοπρεσβύτερος Αναστάσιος Γκοτσόπουλος επειδή λειτουργούσε στην ενορία του στις 25 Μαρτίου του 2020. Μητσοτάκης και Πλεύρης έβαψαν με αίμα τα χέρια τους. Αυτοκτόνησε ανεμβολίαστη υγειονομικός σε αναστολή. Θρίλερ σε Κύθυρα και Λέσβο με νεκρούς και αγνοούμενους μετανάστες. Διπλή τραγωδία. Τσίπρας σε Μπορέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιορίζεται σε δηλώσεις απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα. Καρφιά Μητσοτάκη για Τουρκία στην Πράγα. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να είναι ο αγκρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας. Χρηματιστήριο στις 816,68 μονάδες, πτώση 0,30%. Κατατέθηκε στην Κομισιόν η πρόταση Ελλάδας και Ευρωπαϊκών χωρών για τον πλαφόν στο αέριο. Ανάμεσα στους 23 παιδιά, μακελιό με 34 νεκρούς σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη και παραπέμπτεται σε δίκη για απόπειρα δολοφονίας και δολοφονία της 9χρονης Τζορτζίνας. Κόλαφο στο βούλεμα για τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Star Press. Σοκάρει ο λυσαλέος ξυλοδαρμός ιδιοκτήτριας ξενοδοχείου στην Αίγινα. Μποξέρ έλειωσαν ηλικιωμένοι, της έσπασαν το αριστερό μάτι, τα ζυγωματικά, τη μύτη και τον λαιμό, τα ματωμένα 500 και τα τατουάζ που τους πρόδωσαν. Ο λόγος που κουτσένει θα μείνει παράλυτος ο Φιλιππίδης. Πόσο καιρό έχει ακόμα.
Πετάει το γάντι ο Κούγιας στον Όθωνα Παπαδόπουλου. Έλα πρόσωπο προς πρόσωπο, μονομαχία πριν το ειδόλιο. Τον Μπισμπίκη μου τον έστειλε ο Θεός. Ο έρωτας στα 50 έχει άλλη δυναμική. Χαστούκι από τη μητέρα της Καρολάιν. Δεν θέλουμε τα λεφτά του δολοφόνου. Ούτε χρήματα, ούτε οικόπεδα από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Κόντρα νιούς. Ξέφυγε ο έλεγχος. Τον τιμών στο ράφι. Οργιάζουν οι κερδοσκόποι που εκμεταλλεύονται την ανικανότητα της κυβέρνησης. Αντί για τολμηρές αποφάσεις, εκλιπαρούν τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ να μην κάνουν υπερβολικές ανατιμήσεις. Τσίπρας στην Πράγα. Αναγκαία η έκδοση ευρωομολόγου για την ενεργειακή κρίση. Πρόεδρος Βουλής της Λιβύης. Καταγγέλει το νέο τουρκικο-λιβικό μνημόνιο στον Αραβικό Σύνδεσμο. Παγκόσμιο σοκ. Ένοπλος δολοφόνησε 23 παιδιά σε νηπιαγωγείο της Ταϊλάνδης. Διπλή προσφυγική τραγωδία στο Αιγαίο. Εικόνες γροθιά στο στομάχι από τα ναυάγια σε Κύθυρα και Λέσβο. Ανησυχητικά στοιχεία πρωτοφανής έκρηξη της συνταξιοδοτικής φτώχειας. On time. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου κόβει τα πόδια της Πισπυρίγκου. Επικίνδυνη και για άλλους φόνους η Ρούλα. Παραπέμπεται σε δίκη για το θάνατο της Τζορτζίνας. Έχασε και το σπίτι στην Κέρκυρα ο κύριος Πέτρος. Αόρατη η Ζέτα δεν βρέθηκε για να καταθέσει ως μάρτυρας. Η μελαγχολική ανάρτηση στο Instagram. Μόλις χώρισε και η Αθηναής Νέγκα. Και τέλος σενάριο τρόμου για καταστροφικό σεισμό με τσουνάμι στην Ελλάδα. Σε ποιες περιοχές. Political. Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοιχτή η προσφυγή στη Χάγη για τα τουρκολιβικά. Σε 15 μέρες η απόβαση των Μάρντερ στη Θεσσαλονίκη. Πετρέλαιο. Περίεργο δώρο ΟΠΕΚ και στη Μόσχα. Πτολεμαϊδα 5. Σε δοκιμαστική λειτουργία η καθαρή μονάδα Λιγνίτη. Πολύ νεκρή τραγωδία στα νερά του Αιγαίου. Δολοφόνος η Άγκυρα. Κάνει business με τους διακινητές. Συγκλονιστικές μαρτυρίες στην Political. Πληρώσαμε 300 ευρώ και φύγαμε από το Αιβαλί. Δεν μας σταμάτησε κανείς. Σκληρή γλώσσα κατά της Τουρκίας από Μηταράκι, Πλακιωτάκι και Οικονόμου. Δεν αντάλλαξε ούτε βλέμμα με Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης ξεσκεπάζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Κεντρή, η κριτική βεντέτα της Κουμουνδούρου. Κόλαφος στο βούλευμα. Σε δίκη Ρούλα για τη δολοφονία της Τζορτζίνας. Υπαίθριος χώρα. Τα σενάρια για την επιδότηση των λιπασμάνων. Θα γίνει η χαρά του λογιστή, λένε οι αγρότες. Γάλα. Στο 1,40 οι πρώτες τιμές εκκίνησης για το πρόβιο. Δυσαρέσκεια στους κτηνοτρόφους. Βαμβάκι δεν κράτησε πολύ η ανάκαμψη, άφαντη ακόμα οι Τούρκοι, πισωγυρίσματα για το χρηματιστήριο που επέστρεψε στην περιοχή των 83 cents. Το Μανιφέστο. Μποφόρ μικροψυχίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Έγκλημα με ηθικό αυτούργο την Τουρκία. Με όπλο, το μεταναστευτικό και τη στήριξη των αρχών της χώρας του, ο Ταγί Περντογάν κάνει πλάτες στους δουλεμπόρους ανοίγοντας εγκληματικούς διαδρόμους που οδηγούν ανθρώπους στο θάνατο. Ρίχνοντας νερό στο μήλο της Άγκυρας, 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με κοινή δήλωσή τους καλούν την κυβέρνηση να εγκαταλείψει επιτέλους τον καταστροφικό ρόλο του δεσμοφύλακα της Ευρώπης. Και Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Να φοβόμαστε για την επόμενη μέρα ενός θερμού επεισοδίου. Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Πηξίδα μας είναι η αυτοδύναμη Ελλάδα. Εθνικός Κήρυξ. Τραγωδία με ναυάγια δουλεμπορικών σε Λέσβο και Κύθυρα. Τουλάχιστον 18 νεκροί ευθύνες στην Άγκυρα από Αθήνα. Συνανή Ερνό το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν άξιζε στην Άλισον αυτή η πράξη. Εξ αποστάσεως η ακρόαση του δράστη Πίτερ Ζησόπουλου. Αποστάσεις κράτησαν Μητσοτάκης Ερντογάν. Εκστρατείας της ΗΠΑ από την Καρολάιν Μαλώνη για την επιστροφή των γλυπτών. Νέοι άνθρωποι, την προσεχή Δευτέρα 10 Δεκάτου του 22 ενώπιον του μονομελούς πλημεοδικίου Πατρών. Πατέρας Αναστάσιος Γκοτσόπουλος. Επιτέλους θα δικαστώ, διότι λειτουργήσα στην ενορία μου την 25η Μαρτίου του 2020 εορτή του Ευαγγελισμού. Και είναι αυτεμπορική. Τι αλλάζει σε συντάξεις, εισφορές, διαγραφές και ρυθμίσεις χρεών. Είναι αυτεμπορική. Αποκωδικοποιεί τις βασικές διατάξεις του μήνα ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Μητσοτάκης Ερντογάν, θερμαιολεκτικό επεισόδιο στην Πράγα. Νομοθετικά κενά στους θεσμούς η ανακοπή πληστηριασμών. Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ο μηχανισμός ανάκτησης των υπερεσόδων. Κοινοπραξία σε Γκριμάλντι και Μινωικές στο 67% του ΟΛΙΓ. Και 2023 η κρουαζιέρα σε ύφαλο νέων συνοριακών ελέγχων. Και ήρθε η ώρα του κυπριακού τύπου. Χαραυγή. Πανάκριβη στέγη λόγω νέων αυξήσεων στα υλικά οικοδομής. Χτυπά καμπάνες εν ώψη αύξησης επιτοκίων και διάβρωσης μισθών λόγω πληθωρισμού. Αυξήσεις φωτιά 60% στον ηλεκτρισμό. Συνεχίζει η ξέφρενη πορεία του πληθωρισμού. Ανδρέας Μαυρογιάννης. Τα όνειρά μας έχουν ταυτότητα. Των κυβερνώντων έχουν αριθμούς. Οργισμένοι για τα μέτρα της κυβέρνησης, οι αμπελουργοί βγαίνουν σήμερα στους δρόμους. Ετοιμάζουν διαμαρτυρία οι κάτοικοι της περιοχής πόλης Χρυσοχούς για την υποβάθμιση του νοσοκομείου. Σοβαρά κτηριακά προβλήματα και εικόνα εγκατάλειψης εκπέμπουν οι κρατικές στέγες ηλικιωμένων. Πρόταση ΑΚΕΛ για εξέταση των αιτήσεων επιδότησης στέγη εκτοπισμένων εντός 6 μηνών. Υπό το βλέμμα του Μιλόγεβιτς το παιχνίδι ΑΠΟΕΛ Καρμιώτισσα. Και τέλος κέρδισε το χειροκρότημα η Ομόνια παρά την ήττα
από την Manchester United. Η αλήθεια της Κύπρου. Το ψευδοκράτος έδωσε προθεσμία ένα μήνα, είτε να το αναγνωρίσουν είτε να αποχωρήσουν. Εκβιασμός της UNFICIP. Ανώτατο όριο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε τρίτες χώρες. Ισότιμο ανταγωνισμό ζήτησε η Κύπρος. Η Moody's αξιολογεί προς τα πάνω Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Αναβάθμιση των Τραπεζών αλλά και του προφίλ της Κύπρου. Τροχαίο στο Λιοπέτρι. Συγκλονισμός για τον σοβαρό τραυματισμό 11χρονου που οδηγούσε η γιαγιά του. Γενικός εισαγγελέας άσκησε έφεση για ανεπαρκή ποινή σε πατέρα που βίαζε την 10χρονη κόρη του. Τέλος, κορονοϊός αρχίζει σήμερα η χορήγηση της ενισχυτικής πέμπτης δόσης. Ο φιλελεύθερος της Κύπρου. Έναρξη έργων για τη σύνδεση. Το Euroasia Interconnector με χρηματοδότηση 657 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει στην Παρασκευή σε φάση υλοποίησης. Το μυστήριο της παρέλασης. Τον Χριστοδουλίδη έψαχνε με το πατίνι. Σοβαρές καταγγελίες. Κακουχίες ηλικιωμένων σε οίκους ευγυρίας. Αποκαλύψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ψάχνουν λάθος με τα εκατομμύρια του ράλι. Συνάντηση στην Πράγα. Δεν είναι ώρα για το Κυπριακό, είπε ο Ερντογάν στον πρόεδρο. Ποινικό αδίκημα παντού το κάπνισμα στα σχολεία. Φρέσκο χρήμα 10 εκατομμύρια από εισπράξη προστίμων. Ποινική έρευνα για τον θάνατο 15χρονης από ιατρική αμέλεια. Φρίκη στην Ταϊλάνδη, μακελιό με 28 νεκρούς, ανάμεσά τους 22 παιδιά. Και τέλος, δεκάδες μετανάστες νεκροί. Τραγωδία σε δύο ναυάγια σε Κύθυρα και Λέσβο. Πολίτης της Κύπρου. ΦΠΑ. Και όμως οι νησιώτες είχαν δίκιο. Επίσημα η αποσύνδεση του νησιωτικού ΦΠΑ από το μεταναστευτικό και με τη βούλα του ΕΚΟΦΗΝ. Δεν θα περιμένουμε το 2025 για τα αυτονόητα, δηλώνουν οι δήμαρχοι Ίνουσον και Ψαρών. Αριούσιος ο βραβευμένος, η εταιρεία με το επισκέψιμο ενοποιείο βραβεύεται για τον αυστηρό και τοποθετεί τυχείο στον εινικό χάρτη της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ο Καμίνης κινητοποίησε το κράτος για την υπογειοποίηση καλωδίων. Στα δικαστήρια, Δήμος, Περιφέρεια για το κτίριο της Ινοπιώνος. Εντός του Δεκεμβρίου οι υπογραφές για την επέκταση του αεροδρομίου. Διαβάζουμε τον πολίτη της Κύπρου. Ένα μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές θα μοιραστούν ως κρατική χορηγία 7 εκατομμύρια ευρώ. Προεκλογική που λουστρίνα στα κόμματα. Προϋπολογισμός του 2023 προσαρμοσμένος στην αβεβαιότητα της κρίσης. Μακάριο νοσοκομείο. Δύο γιατροί ελέγχονται για αμέλεια. Στάτωση επικρατεί στο Μακάριο νοσοκομείο μετά την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος δύο γιατρών για ιατρική αμέλεια, η οποία ενδέχεται να επέφερε το θάνατο της 15χρονης Ιωάννας Σκορδί. Ο ένας από τους δύο γιατρούς έχει καταγγελθεί και για άλλη υπόθεση ιατρικής αμέλειας. Προϋπολογισμός ΓΕΣΥ και στο ΟΑΗ ή παραπομπές στο εξωτερικό. Κατεχόμενα πάει και ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Δικηγόροι χαλινάρι για δωρεάν νομική αρρωγή. Ισραήλ. Ο Ερμής έκρυβε φυσικό αέριο. Εράσμους. Κονδύλι 19 εκατομμυρίων σε Κύπριους δικαιούχους. Και τέλος, Στεφιδράκου δηλώνει άγνοια για Επιτροπή ΠΕΚΑ. Είσαστε συντονισμένοι στην Prime News. Διαβάσαμε μαζί τα πρωτοσέλιδα από Ελλάδα και Κύπρο σήμερα ημέρα Παρασκευή 7 Οκτωβρίου του 2022. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλαος Κυρόπουλος.